Μπαίνω μέσα εδώ γιατί είστε ο ξακουστός σε αυτό το χωριό. Τι κάνετε κύριε Λουδοβίκε? Φτιάχνουμε τώρα καλάθι, ξεκινήσατε? Λοιπόν, αυτή την τέχνη την είχε μάθει ο πατέρας μου από μικρό. Αλλά δεν είχε... Ο πατέρας από παππού, από μπαμπά δηλαδή. Μπράβο, ο πατέρας του πατέρα μου κάνανε καλάθια. Μάλιστα. Και εδώ το χωριό έχει βγάλει όνομα για την καλαθοπλεκτική. Ναι. Το οποίο είναι ένα πράγμα παλιά. Δεν είχαν ούτε τελάρα ούτε σακούλες και με τα καλάθια βάζανε μέσα τα καρπούζια, τα σταφύλια, τις πατάτες, τις ντομάτες, όλα μέσα στα καλάθια. Άντρες, γυναίκες ασχολιόντουσαν με αυτό? Ναι, και ο πατέρας μου πήγαινε και στα χωριά και δούλευε και έφτιαχνε και καλάθια και κοφίνια. Του δίνανε παραγγελίες και πήγαινε και τα έφτιαχνε στα χωριά. Και τώρα αυτή η τέχνη θα χαθεί και γρήγορα. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι ένα επάγγελμα ο οποίο είναι όλο με τα χέρια, δεν έχει μηχανήματα να φτιάχνουν τα καλάθια και θέλει πολλή ώρα να φτιάξει ένα καλάθι και τα υλικά να τα μαζέψεις, αυτά είναι μέσα σε λαγκαδιές, ο οποίο δεν πάει το αυτοκίνητο. Ναι. Και είναι δύσκολο, πρέπει να τα σηκώνεις, να γίνεις σε γαϊδουράκι, να τα κουβαλάς στο αυτοκίνητο για να τα φέρει. Αυτό τώρα το καλάθι που φτιάχνετε, είναι μεσαίου μεγέθους ή μεγάλο? Αυτό το καλάθι, αυτό το είναι μεγαλούτσικο. Μεγάλο. Ναι. Και πόση ώρα σας παίρνει για να το φτιάξετε? Αυτό θέλει 2,5 ώρες με 3. 2,5 με 3. Και να έχω τα υλικά έτοιμα. Ναι, ναι. Θέλει 20 ώρα τα υλικά. Πόσα καλάθια την ημέρα έχει τύχει να βγάλετε? Θυμάστε? Όταν πιάσω από πρωί, 3 καλάθια, 2, 3. Μεγάλα, έτσι. Ειδικά μεγάλο εκείνο το κοφίνι που είναι εκεί, αυτό θέλει μια μέρα να το φτιάξει. Εκείνο που είναι πάνω. Ναι, εκείνο, μπράβο. Μπράβο, το δωσιέ, μάλιστα. Θέλει... Τα άλλα, τα πιο μικρά που βλέπω, στη δεύτερη σειρά. Τα πιο μικρά είναι 2 ώρες, 3, ανάλογα στο μέγεθο. Είναι τόση ώρα. Ναι. Και να έχει και τα υλικά, γιατί τώρα εδώ, αυτά εδώ να τα καθαρίσει το καλάμι. Να το κάνεις κορδέλες, είναι δύσκολο και θέλει προεργασία να έχεις έτοιμη για να φτιάξεις ένα καλάθι. Μάλιστα. Πάντως βλέπω ότι το φτιάχνετε με πάρα πολύ αγάπη και ίσως είναι και αυτό το μυστικό το οποίο φτιάχνετε τόσο ωραία καλάθια. Αυτή μου άρεσε η δουλειά από μικρός, αλλά δεν είχε ψωμί και εγώ έφυγα και μετά από 43 χρόνια ήρθα και την έπιασα ξανά τη δουλειά και τη δουλεύω και μου αρέσει γιατί έρχονται οι τουρίστες, βγάζουν φωτογραφίες. Πόσο χρονών είναι κάνατε το πρώτο σας καλάθι? Πόσο χρονών ήμουν από όπου έκανα το πρώτο καλάθι? Ήμουνα 9 χρονών, 10. Το έχετε κρατήσει? Ναι, αλλά εγώ πιο πολύ έκανα τα καλάμια. Α, τα μάλιστα. Καλάμια, γιατί τα καλάμια είναι και το πιο δύσκολο. Δηλαδή αυτό το καλάμι το στρογγυλό, ναι, να το κάνεις 8 κορδέλες, ναι, και να το πηγαίνεις γιατί έχει κόμπο, σπάει και σε κόβει, είναι το πιο δύσκολο. Μάλιστα. Για το καλατοπλέκτη είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Οι βέργες και αυτά να τα καθαρίζεις δεν είναι να το φτιάξεις, αλλά το καλάμι πρέπει να ξέρεις για να το... Για να το φτιάξεις, ναι, έτσι όπως πρέπει και να το... Κορδέλες. Να κάνεις 8 κορδέλες ένα στρογγυλό καλαμάκι είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Δεν μου είπατε όμως, το πρώτο σας καλάθι το έχετε κρατήσει? Όχι. Όχι, ε? Όχι, δεν το έχω κρατήσει γιατί τότε ήμουν μικρός και... Τα χαλούσατε. Δεν έμεινα και στο χωριό μετά. Έστρα έφυγα, πήγα φαντάρος, ούτε ερχόμουν εδώ πέρα για να κάνω. Εδώ στο χωριό πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι? Τότε που ήμουν εγώ μικρός είχε 30 άτομα. Τώρα? Μόνιμα. Τώρα είναι 27. Κάτι πιο πολλά ήταν τώρα. Κάνανε όμως 15 οικογένειες, έκαναν όλοι καλάθια. Ναι, ναι, φημίζεται το συγκεκριμένο μεγάλο χωριό. Τώρα το ξέρω. Έχουμε μείνει δύο αδέρφια. Δύο αδέρφια, ε? Δύο αδέρφια, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Όταν πεθάναμε εμείς, πάει αυτό το.
Μην το λέτε αυτό, γιατί μπορεί να το μάθουν οι νεότεροι οι οποίοι μένουν και να έχουν μάθει, αλλά δεν πάει κανένα να τα. Ναι. Να τη συνεχίσει την τέχνη αυτή. Να είστε καλά. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο τα υγικά, όχι η τέχνη. Όχι η τέχνη, τέχνη να, το, ναι. Να μαζέψει κάποιο τελικά από τη στιγμή που μου λέτε ότι δεν μπορεί να πάει να με. Να τα καθαρίσει, να τα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.